Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up, what's up, what's up. Καλώς ήρθατε στο House of Bars. Είμαι ο Τζιου και είστε εδώ συντονισμένοι στο MAD TV, εδώ που πρέπει να είστε για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με rap news, αλλά πριν από αυτό πρέπει να σας πω, γράψτε Φαλήρια and You, γράψτε MAD TV σε όλα τα social media και ακολουθήστε μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Kanye West τρολάρει σε άλλο level αφού ανοίγει γραφείο Yeezy δίπλα στην Adidas. Ξέρουμε ότι έχει γίνει χαμός με τον Kanye και την Adidas, έτσι. Ξέρουμε ότι από billionaire που ήταν δισεκατομμυριούχος έπεσε στην κατηγορία του εκατομμυριούχου επειδή έπαψε η συμφωνία με την Adidas, γιατί τα Yeezy τα έβγαζε μέσα από την Adidas. Λοιπόν, ο Kanye ανέβασε το τρολάρισμα του σε νέο επίπεδο λέγοντας ότι δημιούργησε τα νέα κεντρικά γραφεία της Yeezy δίπλα σε ένα κατάστημα Adidas στο Los Angeles. Σύμφωνα με την ανάρτηση του από το Yeah Fan Site Donda Times την Τετάρτη 3 Μαΐου, το νέο γραφείο βρίσκεται στη Melrose Ave μεταξύ Lauren και North Edinburgh, με ένα κομμωτήριο να χωρίζει τη μάρκα από τον πρώην διανομέα της, την Adidas. Η είδηση έρχεται μήνες μετά από μια αναφορά ότι η τελευταία γνωστή τοποθεσία γραφείων της μάρκας Yeezy αντιμετώπιζε έξωση αφού έχασε 2 μήνες συνοικίου αξίας 63.254 δολαρίων. Ο Γιέι μίσθωσε για πρώτη φορά τους χώρους των γραφείων 15.000 τετραγωνικών ποδιών το 2015, όταν ο Yeezy ήταν γνωστός ως West Brands Fashion. Κατά την υπογραφή της μίσθωσης, ο Yeezy συμφώνησε αρχικά να πληρώσει 31.477,40 δολάρια το μήνα. Το 0,40 μου άρεσε όταν δίνεις 31 χιλιάρικα, σου λέει άλλος, δίνεις και 40 cents το μήνα. Λοιπόν, το μήνα, και έκανε πλήρως πριν χάσει τις πληρωμές. Το έκανε πλήρως, εννοώντας ότι πλήρωνε πλήρως τα νίκια του, πριν χάσει πληρωμές για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Δεν είναι σαφές αν γι' αυτό μετακόμισε γραφεία, αλλά θα μπορούσε να είναι αυτός ο λόγος. Ο Kanye τώρα, εντάξει, το ότι επιλέγει να κάνει τα γραφεία του δίπλα ακριβώς στην Adidas είναι πάρα πολύ αστείο. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και αστείο. Και ναι, καλά έκανε. Έτσι για το τρόλ, ρε παιδί μου, για να έχουμε να τα λέμε. Πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο έχει και αυτό ενδιαφέρον, ότι ο Offset τιμά τα παιδιά του με νέα τατού μετά από φόρο τιμής για τον take-off. Τσεκάρετε. Ο Offset αποφάσισε να τιμήσει τα 5 παιδιά του, Kalea, Wave, Culture, Cody και Jordan, με διαρκή τρόπο κάνοντας τατουάζ τα πρόσωπά τους σε όλο το σώμα. Ο rap star της Ατλάντα έδειξε το νέο του μελάνι μέσω story την 3η 3 Μαΐου με τα πορτρέτα να εμφανίζονται στο πίσω μέρος του ποδιού του. Το τελευταίο τατουάζ του Offset φαίνεται να δίνει κυριολεκτικά την αγάπη του για όλα τα παιδιά, δύο από τα αυτά, ο Culture που είναι 4 χρονών και Wave 1 χρόνου, τα έκανε με τη σύζυγό του Cardi B. Αυτό το superstar ζευγάρι που είναι ο κύριος εδώ, Offset και η Cardi B, οι οποίοι κάνουν από τι ο ίδιος φόρο τιμής στα παιδιά του μέσω τατού. Πολύ γλυκούλης θα πω, μπράβο του. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα break και γυρνάμε πολύ 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 γρήγορα πίσω για rap, album, facts, εδώ στο House of Bars, εδώ στο MAD TV. Salut! What's up, what's up, what's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, εδώ στο MAD TV, είμαι ο Τζιου και είστε συντονισμένοι εδώ στο MAD TV για να μαθαίνετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για rap album facts που σας έχουμε συνήθως, να μιλήσουμε για το The Renaissance του 2008 από τον Q-Tip, η αναγέννηση. Η αναγέννηση του Q-Tip. Το The Renaissance είναι το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού καλλιτέχνη της hip-hop Q-Tip που κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου του 2008. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε κυρίως από τον Q-Tip και περιλαμβάνει συνεισφορές καλεσμένων από τον D'Angelo, την Ora Jones, Amanda Diva και Rafael Sadiq. Το άλμπουμ έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 11 του αμερικανικού chart Billboard 200, πουλώντας 34.219 αντίτυπα την πρώτη του μόλις εβδομάδα. Βλέπετε παράλληλα εδώ πέρα, είδατε παράλληλα εδώ πέρα το εξώφυλλο. Το ξαναβλέπετε λοιπόν εδώ πέρα το εξώφυλλο του Q-Tip Renaissance. Συνεχίζω λοιπόν.
Μόλις κυκλοφόρησε το Renaissance, απέσπασε παγκόσμια αναγνώριση από τους κριτικούς μουσικής, οι οποίοι επένεσαν το στιχουργικό και την αισθητική της παραγωγής του Q-Tip και του κέρδισαν υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy για το καλύτερο rap album. Σε μια συνέντευξη για το περιοδικό Billboard, μίλησε για τη μουσική του κατεύθυνση για το album, δηλώνοντας ήθελα μια ηχητική αισθητική hip-hop, κάτι καθαρό στον ήχο του hip-hop, με αληθινά drums, αληθινά συναισθήματα και ανθρώπους που παίρνουν που είναι solo. Υπό αυτή την έννοια, αυτός ο δίσκος μοιάζει σαν να κινούμαστε σε μια νέα κατεύθυνση, κάτι που θα πρέπει να κάνει hip-hop. Ήθελε να γίνει προφητικός ο Q-Tip και να τον ακολουθήσει, και ηγετικός θα πω, και να τον ακολουθήσει η hip-hop για κάτι. Έλα μου όμως που η hip-hop δεν ακολουθεί εύκολα κάποιον για κάτι. Τέλος, το εξώφυλλο του άλμπουμ περιλαμβάνει τον καλλιτέχνη να φοράει ένα ασημί κουστούμι και να κρατάει ένα MPC 200 XL μπροστά στο πρόσωπό του. Το MPC αυτό είναι ένα sampler, είναι αυτό που βάζεις μέσα ήχους και παίζεις με τα κουμπάκια και παίζεις τα samples τα οποία ήδη έχεις φορτώσει. Αυτά λοιπόν για το The Renaissance του Q-Tip του 2008. Τώρα όμως έχω να σας πω κάτι άλλο. Τα Mad Video Music Awards του 2023 από το ΔΕΗ γιορτάζουν 20 χρόνια με την πιο viral mad μουσική γιορτή. Ο διαχρονικός και ο μόνος μουσικός ελληνικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards 23 από τη ΔΕΗ, έρχονται για 20η χρονιά. Δευτέρα, 19 Ιουνίου, στο γήπεδο Taekwondo, φέτος, τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ γίνονται 20, μεγαλώνουν και γιορτάζουν με full ενέργεια και mad διάθεση. Ξεκινούν νωρίτερα με απίθανα activations και parties και ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το διαχρονικό ελληνικό μουσικό θεσμό παρουσιάζει ο Θέμης Γιοργαντάς. Μαζί του στην πιο viral mad μουσική γιορτή η Superhost, Dat Lily, Fipster, Modern Cinderella, Persat, Βαγγέλης Νάκης και Μιχαήλ Άγγελος Κριτικός. Και το ρυθμό θα δίνει από τα Dex Official DJ Display. Για πρώτη χρονιά το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να βιώσει μια πρωτοποριακή Mad VMA εμπειρία για 2 ημέρες. Από το πρωί της Κυριακής 18 Ιουνίου έως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιουνίου στον ανοιχτό χώρο του Taekwondo, το The Mad VMA Village θα φιλοξενήσει food court, merch stand, DJ stage, rest area, experimental activations με ελεύθερη είσοδο. Η προπόληση των εισιτηρίων για τα Mad Video Music Awards 2023 από ΔΕΗ ξεκίνησε στα videomusicawards.gr. Αυτό λοιπόν, οπότε να είστε εκεί πέρα. Τώρα θα ακούσετε No Frauds από Nicki Minaj, από Drake και Lil Wayne. Θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσουμε εδώ στο Mad TV, εδώ στο House of Bars. What's up, what's up, what's up. Καλώς ήρθατε πίσω εδώ στο House of Bars. Είμαι ο Duke, είστε στο Mad TV, εδώ που πρέπει να είστε. Και τώρα θα συζητήσουμε για κάτι καινούριο. Θα συζητήσουμε για ένα καινούριο άλμπουμ από Jack Harlow, το Jackman. Ο Jack Harlow λοιπόν κυκλοφόρησε το τρίτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Jackman. Ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε το project έκπληξη την Τετάρτη 26 Απριλίου, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου παρέδωσε τη δεύτερη προσπάθειά του, το Come Home, The Kids Miss You. Ο Harlow αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας μαζί με το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο δείχνει χωρίς μπλουζάκι σε έναν κατοικημένο στενό με τα χέρια σταυρωμένα. Τον βλέπετε λοιπόν εδώ τον Jack Harlow, εδώ αράζει, ωραίος, έχει γίνει τούμπανος, ωραίος, μ' αρέσει, μπράβο Jack Harlow. Λοιπόν, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχαν πολλά να πούν για το εξώφυλλο, αλλά οι σκληροπυρηνικοί ήταν περισσότερο προσιλωμένοι στην κυκλοφορία που πλησίαζε γρήγορα. Ο Harlow κράτησε τις λεπτομέρειες στο απόλυτα ελάχιστο, αρνούμενος να κοινοποιήσει τη λίστα κομματιών ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους συντελεστές. Οι θαυμαστές δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ για αυτές τις απαντήσεις, καθώς ο Jackman έφτασε στα μεσάνυχτα της Παρασκευής 28 Απριλίου και αποκάλυψε ότι ο δίσκος ήταν 24 λεπτά και δεν μας έδωσε καμία λίστα κομματιών. Το άλμπουμ έρχεται λίγες εβδομάδες πριν ο 25χρονος να κάνει τον ντεμπούτο του στην ταινία μεγάλου μήκους στο remake του White Men Can't Jump. Το έργο σκηνοθετεί ο Charles Kalmarek Kid 2 με σενάριο από την Kenya Barris και τον Doug Ho. Τέλος, θα πρωταγωνιστείς μαζί τους με τους Cinqua Walls, Tejana Taylor, Laura Harrier, Vince Staples και τον αείμνηστο Lance Werick. Το White Men Can't Jump θα βγει στους κινηματογράφους πολύ σύντομα. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσετε είναι το What's Poppin' από Jack Harlow. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ για το White Man Can't Jump. Ήταν μια ταινία του 90 που έδειχνε έναν
ήταν πολύ γνωστός ηθοποιός, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ο οποίος ήταν λευκός και έπαιζε, ας πούμε, και ήταν το και καλά το σλόγγαν, έπαιζε πάρα πολύ καλό μπάσκετ, αλλά το σλόγγαν ήταν ότι δεν ήταν καλό στα άλματα, επειδή και καλά οι λευκοί δεν μπορούν να πηδήξουν ψηλά. Οπότε πολύ ενδιαφέρον που γίνεται το remake αυτού. Λοιπόν, τώρα θα δείτε Jack Harlow, What's Poppin', πάμε σε ένα break και γυρνάμε πίσω για το Song of the Day ASAP. What's up, what's up, what's up. Μπαίνουμε εδώ με G-Funk μουσικές και θα μιλήσουμε και για West Coast κομμάτια. Ξέρετε ότι τα αγαπάω πάρα πολύ εγώ αυτά τα πράγματα. Και ξεκινάμε τώρα να μιλάμε για ένα κομμάτι ενός θρύλου του Kendrick Lamar και είναι το Swimming Pools, Drank σε παρένθεση. Το Swimming Pools είναι ένα τραγούδι του Kendrick που κυκλοφόρησε 31 Ιουλίου του 2012 ως το βασικό single από το debut studio album του Good Kid, Mad City. Ένα από τα πιο ωραία album hip-hop που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, επιπλέον έφτασε στο νούμερο 17 του αμερικανικού Billboard Top Hot 100 στη 13η εβδομάδα καταγραφής του, αφού σταδιακά ανέβηκε στο chart. Βλέπετε εδώ παράλληλα το βίντεο κλιπ του Swimming Pools του Kendrick Lamar, ενώ σας μιλάω για αυτό. Λοιπόν, το Swimming Pool Drank χρησιμεύει επίσης ως η πρώτη συμμετοχή του Lamar στο UK Singles Chart, όπου έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 63. Ένα μουσικό βίντεο κυκλοφόρησε για να συνοδεύσει το τραγούδι τον Αύγουστο του 2012. Εμφανίστηκε στο παιχνίδι Saints Row 4 του 2013, στην επανέκδοση του παιχνιδιού Grand Theft Auto 5 του 2014 και σε ένα επεισόδιο του Grey's Anatomy του 2013. Το πήγε καλά εμπορικά λοιπόν. Στις 26 Ιανουαρίου του 2013 ο Lamar ερμήνευσε το τραγούδι σε Saturday Night Live καθώς και το τρίτο του single Poetic Justice. Το μουσικό βίντεο προτάθηκε για το καλύτερο ανδρικό βίντεο και το καλύτερο rap hip-hop στα MTV Video Music Awards του 2013. Τέλος, προτάθηκε για την καλύτερη ερμηνεία rap στα 56ª ετήσια βραβεία Grammy. Αυτή λοιπόν είναι η φάση, θα το δείτε μπροστά σας, είναι ένα υπέροχο βίντεο κλιπ, είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ήταν η αρχή του από... Πραγματικά αυτός ο δίσκος του Good Kid, Mad City έχει τρομερά τραγούδια, τρομερή ενέργεια, τρομερά skits, είναι κλασικός κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για Swimming Pools, έτσι θα σας καληνυχτήσω, θα σας πω να είστε πάντα καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο Mad TV, εδώ στο House of Bars κάθε μέρα 9 με 10 για να βλέπετε τα πάντα για τη hip-hop κουλτούρα. Να είστε καλά, peace.